ο κύριος Οικονομίδης από την CCC. Good morning, excellencies, ladies and gentlemen. Καλή σας ημέρα, αξιοχότητες, κυρίες και κύριοι. Εδώ βρίσκομαι την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου της Consolidated Contractors Company, CCC, κατασκευαστικών έργων εταιρεία διεθνούς παρουσίας, και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη δική μου άποψη, αυτή της εταιρείας μου επίσης, όσον αφορά το πώς θα μπορούσαν να αναχθούν τα κατασκευαστικά έργα σε βάση και προωθητή ενέργειας και ανάπτυξης οικονομικής για την περιοχή. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον διοργανωτή, τους εθελοντές και τις τοπικές αρχές για την πλαισίωσή τους και την ευκαιρία που μας δίνουν να είμαστε εδώ και να μπορέσουμε να έχουμε μια ευχάριστη διαμονή. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εταιρεία μας, παρακαλώ. Προκειμένου να πλαισιώσω καλύτερα το θέμα το οποίο πραγματεύομαι, η εταιρεία μου συστήθηκε το 1952. Ήδη γιορτάζουμε 65 πλέον έτη διαρκούς παρουσίας στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών. Είναι μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και είναι στα χέρια δύο οικογενειών. Μια άλλη ημερομηνία σταθμός ήταν το 1973, όταν συστήθηκε η MPCC. Είναι μια, η Εθνική Εταιρεία Κατασκευής Έργων Πετρελαίου. Συμμετέχει σε αυτήν και το Abu Dhabi και αφορά πλατφόρμες υπερπόντιες και αγωγούς υπερπόντιους. Το 1976 επίσης συστήσαμε το CCC Underwater, η οποία ασχολείται με έργα μηχανολογίας και κατασκευαστικών έργων υπό την θάλασσα. 1976 επίσης ήταν ένα έτος σταθμός, καθώς τα κεντρικά μας γραφεία μετακόμισαν από τη Βηρητό στην Αθήνα, και έκτοτε τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται πλέον στην πόλη των Αθηνών. Το 1988 αγοράσαμε την Morgan T, αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή θεσμικού χαρακτήρα κτιρίων. Morgan T είναι το όνομα. Η Morgan T τώρα είναι παρούσα και στην Μέση Ανατολή χάρη σε εμάς, και έκτοτε είναι δραστήρια υπό την ομπρέλα μας. Το 1991 αγοράσαμε την Aqua. Είναι εταιρεία επεξεργασίας λιμάτων και ύδατος για βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 1991, με εταίρο μας την Chioda, κατασκευάσαμε το μεγαλύτερο σε κλίμακα μέγα έργο. Ολοκληρώθηκε και το έργο αυτό μέσα σε μόλις 32 μήνες, πραγματικό ρεκόρ, και μάλιστα η επιτυχία του είναι κάτι παραπάνω από θεματική. Τέλος, το 1992, ακόμα ένα έτος σταθμό, αγοράσαμε την Sicon, μια μικρή ιταλική εταιρεία που εξειδικεύεται στο EPC προγραμμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η CCC μέχρι τώρα έχει ολοκληρώσει έργα πάνω από 1.300 σε αριθμό, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει κάθε υπερηφάνεια να το πούμε. Τα έργα αυτά καταφέραμε να τα εκτελέσουμε σε επίπεδο CIS στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Επίσης έχουμε εκτελέσει και υλοποιήσει έργα στην Αυστραλία και στην Παππούα Νέα Γουινέα. Πραγματικά λοιπόν έχουμε επεκταθεί παγκοσμίως, και είναι αυτό ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μας παρέχει τις βάσεις για την απόκτηση της τεχνογνωσίας που μας επιτρέπει να είμαστε δραστήριοι διεθνώς. Για να σας δώσω και μια ιδέα σχετικά με τις πωλήσεις μας και τα εισοδήματά μας, οι πωλήσεις μας για το 2017 ήταν της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων και πλέον. Όσο για τα προγραμματισμένα έσοδα για το 2017, αυτό ξεπερνά τα 7 δισεκατομμύρια.
το πράσινο τμήμα προέρχεται από τον όμιλο κατασκευαστικών έργων της CC, ενώ το κόκκινο καλύπτει το NPCC, είναι το τμήμα αυτού των υπερπόντιων πλατφορμών. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι όσον αφορά την ενέργεια, έχουμε ηγετική θέση στο χώρο της κατασκευής ενεργειακών έργων. Έχουμε μέχρι τώρα κατασκευάσει 37% της παγκόσμιας δυνατότητας LNG. Αυτό το καταφέραμε μόλις τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε πραγματικά έχουμε ηγετική θέση όσον αφορά την κατασκευή ενεργειακών έργων. The CCC Group manpower has been increasing over the years. Όσο για τις δυνατότητές μας, χρόνο με χρόνο αυξάνονται. Με τις τελευταίους υπολογισμούς για το πρώτο τρίμηνο του 2017 έχουμε 187 άτομα τα οποία απασχολούνται απευθείας από την CCC. Προφανώς αυτός ο αριθμός καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο και τις δραστηριότητές μας. 187.000 άτομα, δεν είναι και λίγο. Επίσης, έχουμε παρουσία χάρη στους 20.000 ανθρώπους οι οποίοι διεθνώς καλύπτουν διοικητικές θέσεις, θέσεις logistics και άλλες τέτοιες δομές. Και για να δώσω και μια ιδέα σχετικά με τα εμβληματικά έργα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε εκτελέσει χρόνο με το χρόνο, έτσι δειγματοληπτικά και μόνο, ανέφερα την AdGas NLG του 1991, επρόκειτο για ενιαίο δίκτυο τεράστιας ικανότητας τροφοδοσίας με φυσικό αέριο που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Το δεύτερο έργο, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, είναι η αγωγή Μπακού Τυφλίδα. Κατασκευάστηκαν 20 αγωγοί, πάνω από 500 χιλιόμετρα έκτεση ο καθένας και με διάμετρο 42. Επίσης, αυτό ολοκληρώθηκε ακριβόχρονα και με μεγάλη επιτυχία. Και ένα τρίτο έργο, το οποίο θέλω να αναφέρω, γιατί ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ήταν ένα έργο φυσικού αερίου onshore, ένα από τα μεγαλύτερα κλίμακας έργα για την ανάπτυξη των αγωγών, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 90. Το 2007, we built the largest gas to liquid projects. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα gas to liquid στο Κατάρ, ένα τεράστιας κλίμακας έργο πραγματικά, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε ακριβόχρονα. I'd like to, έχοντας ήδη παρουσιάσει την εταιρεία μας με 2-3 λόγια, επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι η βιομηχανία των κατασκευαστικών έργων δεν αφορά μόνο αγωγούς. Ναι, μεν καλύπτονται αγωγοί, αλλά και ολόκληρες εγκαταστάσεις. Η βιομηχανία των κατασκευαστικών έργων θεωρούμε ότι επηρεάζει ουσιαστικά την οικονομική συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Γιατί το θεωρούμε αυτό? Μα γιατί ως γέφυρα λειτουργεί, η οποία διασυνδέει χώρες, περνάει υπέρ τα σύνορα και ενώνει λαούς. Λειτουργεί για τον ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί για το δημόσιο τομέα και αποδίδει σε όλους. Οι συνάδελφοί μου εδώ ανέφεραν προηγουμένως πολλά από τα σημεία τα οποία είχα σκοπό να καλύψω με τη δική μου παρουσίαση. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία ορισμένα να αναφερθούν ξανά. Η βιομηχανία κατασκευαστικών έργων έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι έχει χρησιμότητα καθώς εισάγει ό,τι πιο πρόσφατο έχει να δείξει τεχνολογία, αναπτύσσει τοπικά τις περιοχές χάρη και στα διεθνή πρότυπα τα οποία πλέον έρχονται να εφαρμοστούν στη περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, ως κατασκευαστής και ως εργολήπτης, δεν έχω κατά νου μόνο την περιφέρεια στην οποία εργάζομαι. Οι μέθοδοι μου, οι προσεγγίσεις μου ανάπτυξης και κατασκευής ξεπερνούν τα όρια και η εμπειρία μου 65 ετών δραστηριότητας με νέα πρότυπα και νέες προδιαγραφές ξεπερνούν γεωγραφικά τα όρια του τόπου που δραστηριοποιούμε. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας δεν έχει στην ουσία σημαία, δεν έχει υπηκότητα.
Ο κατασκευαστικός τομέας μόνη του υπηκότητα έχει την δέσμευσή του στον πελάτη να ολοκληρώσει εντός των ωρών και ορίων τα έργα που έχει αναλάβει. Και για να κλείσω, αυτό που καταφέραμε, πώς το καταφέραμε, πώς δικαιολογείται η επιτυχία μας, πώς ολοκληρώνουμε έργα και εν τέλει πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη οποιασδήποτε περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Εστιαζόμαστε καταρχήν στην ασφάλεια. Την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον προφανώς. Και είναι αυτή μας η προσήλωση και η δέσμευση στο στόχο διασφάλισης ενός περιβάλλοντος ασφαλούς και υγιούς για όλους τους εργαζομένους και ιδιαίτερα εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή, τους εξειδικευμένους εργάτες μας και όλους εκείνους που καλούνται να υλοποιήσουν τα έργα στην πράξη. Ένα άλλο θέμα το οποίο καθιστά τον κατασκευαστικό τομέα προτεργάτη στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι η διάθεση μας να μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Οι πόροι αυτοί είναι οι ανθρώπινοι πόροι, οι εργασιακοί πόροι, οι προμηθευτές κτλ. Στην εταιρεία μας έχουμε προβλέψει για προγράμματα πολύ σημαντικά εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιτόπιων εργαζομένων. Όπως ο κ. Σκούφιας είπε, υπάρχει ουσιαστική συνεισφορά μέσα από την εκπαίδευση για τους ανθρώπους της Ελλάδας. Εκπαιδεύουμε ανθρώπους όπου και να είμαστε, σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Και σε ένα από τα έργα έχουμε εκπαιδεύσει 10.000 άτομα. Και όταν τελικά ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του προγράμματος, ζητήσαμε από την τοπική κυβέρνηση ο κάθε ένας από τα μεταβιογραφικά τους να προωθηθεί σε τοπικές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν αμφιμερώς από την εμπειρία τους από την εργασία για μια διεθνή εταιρεία όπως η δική μας. Και να πω επίσης, εν κατακλείδη, ότι επίσης εκπληρώνουμε και την κοινωνική μας αποστολή. Μολονότι βάσει νόμου δεν έχουμε δικαίωμα να δουλεύουμε στην Ελλάδα, δεν πάβουμε και εδώ να επιτελούμε κοινωνικό έργο, συμμετέχοντας στις τοπικές δράσεις, συμμετέχοντας κοινότητα στην Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμεθα. Κάτι τελευταίο. Πιστεύω ότι ως άνθρωπος των κατασκευών θα έλεγα ότι οι κατασκευές είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον δυναμικό μέσα από το οποίο μπορεί να μεταλαμπαδευτεί η βάση για την οικονομική ανάπτυξη οποιασδήποτε περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Οικονομίδη.